παραμένουν επειδή αναμένονται να γίνουν, όπως λέει η ΕΣΕ του Υπουργείου Παιδείας, προσλήψεις αναπληρωτών. Ως ΕΛΜΕ αποφασίσαμε στο να δημοσιοποιήσουμε λίγο την κατάσταση, στο να δείξουμε ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ ρόδινα. Υπάρχουν 20 κενά στη γενική παιδεία, 14 κενά στην ειδική αγωγή, 4 στην παράλληλη στήριξη, 260 ώρες στο μουσικό σχολείο σε όργανα. Και μέσα σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται η ενισχυτική διδασκαλία των υπάλληλων, που εκεί προβλέπεται ένας δεύτερος φιλόλογος, ένας δεύτερος μαθηματικός και η πρόσληψη ψυχολόγων. Δεν είναι μέσα η στελέχωση της δομής της εκπαίδευσης των προσφύγων, η ενισχυτική διδασκαλία και πάει λέγοντας. Με την ανακοίνωσή μας τονίζουμε λίγο ότι ενώ έχουν δρομολογηθεί 4.500 προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ειδική αγωγή, φαίνεται να μην γίνεται μες το 19 και χάνεται ένα μέρος του προϋπολογισμού του 19 που ήταν για την παιδεία η μισθοδοσία αυτών των εκπαιδευτικών, με ανοιχτά κομμάτια στο γεγονός ότι δεν έχει νομοθετήσει το Υπουργείο τον επιμερισμό αυτών των 4.500 αναβαθμίδα εκπαίδευσης και αναειδικότητα εκπαιδευτικού. Οι μόνιμοι διορισμοί στη γενική παιδεία παραπέμπονται από το 21 και μετά, λέγοντας στο Υπουργείο ότι θα χαρτογραφήσει τα κενά. Η καλύτερη χαρτογράφηση είναι η πραγματικότητα. Αναφέρουμε ότι σήμερα υπηρετούν περίπου γύρω στους 380 με 390 μόνιμους εκπαιδευτικούς στοιχείο και έχουμε φτάσει ήδη τους 100 αναπληρωτές. Δηλαδή φτάνει περίπου το 1 τέταρτο και αν γίνουν και οι υπόλοιπες προσλήψεις το 1 πέμπτο και φτάνει στο 1 τέταρτο των μονίμων εκπαιδευτικών αναπληρωτές. Αυτό δεν είναι μια βιώσιμη κατάσταση και οι σχολικές μονάδες προφανώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έχουμε περίπου από το 2010 9-10 χρόνια χωρίς μονίμους διορισμούς. Την ίδια χρονική περίοδο έχουν φύγει περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί σε συνταξιοδότηση.